Η Καβάλα ως τουριστικός προορισμός παρουσιάστηκε εχθές σε ημερίδα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της Καβάλας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν το Επιμελητήριο Καβάλας, τοπική και πολιτιστική φορείς, μιλώντας για την τουριστική ανάπτυξη της πόλης. Θα δούμε τις δράσεις που έγιναν από τη Δημοφέλεια, που η Δημοφέλεια γνωρίζετε πολύ καλά, πως είναι ο εκπρόσωπος του Δήμου στην εφαρμογή ουσιαστικά της τουριστικής προβολής του Δήμου μας. Θα δούμε στατιστικά στοιχεία και κάποια δεδομένα που έχουμε ξεκινήσει, κάποιες δράσεις μάλλον που έχουμε ξεκινήσει για το μέλλον. Ναι. Θεωρώ ότι έχουν γίνει πολλά βήματα μπροστά. Έχουμε κάνει πράξεις και ο Δήμος και το Επιμελητήριο και η συνεργασία Επιμελητηρίου Δήμου Οργανισμού Λιμένα και η συνεργασία με τους ξενοδόχους Καβάλας και Θάσου και με άλλους φορείς όπως τη Φράπορ, με τον Εμπορικό Σύλλογο και άλλους επαγγελματικούς φορείς. Μέσα σε αυτή τη χρονιά έχουμε προσπαθήσει να ενισχύσουμε δράσεις, να ενισχύσουμε δράσεις προβολής, διαφήμισης της περιοχής μας και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα από τον τύπο και μέσα από τα υπόλοιπα μέσα προβολής και διαφήμισης που έχουμε, όπως είναι οι εκθέσεις. Και αυτό φαίνεται και σαν αποτύπωμα, ουσιαστικά θα λέγαμε, στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος που είχαμε μέσα στο 2022. Αυτό το οποίο συζητήθηκε από εκεί και πέρα ως επιπρόσθετα στοιχεία είναι, θα λέγαμε, να δούμε πολύ πιο ενεργά και ουσιαστικά τον εσωτερικό τουρισμό, να δούμε τον Έλληνα τουρίστα που μπορούμε να τον διεκδικήσουμε και από άλλες περιοχές. Άρα θα χρειαστεί, όπως πολύ σωστά πράξαμε και στη συνεργασία που έχουμε τον κύριο Μπρά στο κομμάτι της κουραζιέρας, και έχουμε κατορθώσει να μιλάμε για 37 κουραζιερόπλαια σε μια χρονιά και του χρόνου ευχόμαστε παραπάνω, να συνεργαστούμε επίσης με ειδικούς που να μας βοηθήσουν στο brand name ως τουριστικού προορισμού της Καβάλας. Σωστά. Να δούμε σημεία ενδιαφέροντος, τέθηκε το θέμα για παράδειγμα για το σημείο πάνω στο Σταυρό, πώς μπορεί να γίνει προσβασιμότητά του. Ξέρουμε τις αντιδράσεις του Δασαρχείου. Αυτό είναι το παράδοξο εδώ της ελληνικής δυστυχώς σκηνής και του δημοσίου, όπου κάποιοι φορείς ουσιαστικά είναι τροχοπέδι στην ανάπτυξη της περιοχής μας. Αλλά πρέπει να βρίσκουμε λύσεις. Επομένως, ακούστηκαν συμπεράσματα για το τι είχαμε μέσα στο 2022, ακούστηκαν προτάσεις και για συνεργασίες και για στοχευμένες δράσεις για μέσα στο 2023, έτσι ώστε πραγματικά η ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο ο Δήμος Καβάλας να γίνουμε ένας τουριστικός προορισμός όπως τον λέμε, όπως τον επιθυμούμε. Και θα έλεγα ότι τέτοιες συναντήσεις, τέτοιες επιτροπές, όπως και είναι και ο οργανισμός στη Θάσο, όπως είναι εδώ στην Καβάλα, αλλά και στο Δήμο Παγκαίου και στο Δήμο Νέστου, θα πρέπει να ενώσουμε όλοι αυτοί οι φορείς δυνάμεις, μαζί με την περιφέρεια και την αντιπεριφέρεια. Σε την Τρίτη θα έχουμε τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Κικίλια, στο Επιμελητήριο της Καβάλας. Οπότε θα μεταφέρουμε και εμείς τέτοια θέματα και ζητήματα συνεργασιών. Πάντως θεωρώ ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση και είναι πολύ θετικό ότι οι φορείς μεταξύ μας συνεργαζόμαστε σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο.